συνεχίζοντας τις τακτικές επαφές με τον Δήμαρχο Ηρακλείου, τον κύριο Καλοχερινό, για όλα τα θέματα που αφορούν το Δήμο Ηρακλείου, τόσο για τα σχέδια βιώσιμης αστικής ανάπτυξης, όσο και τα θέματα του ΒΟΑΤ που μαζί με την Περιφέρεια, μαζί με το Δήμο, διευρυνθούμε τις προτάσεις των Δημοτικών Συμβουλίων και του Περιφερειακού Συμβουλίου από το αρμόδιο Υπουργείο. Παράλληλα, μια σειρά έργων όπως είναι το Φράγκο του Λαδού που χρηματοδοτήσαμε τον ΟΑΔ για δύο μελέτες να ολοκληρωθεί η διαδικασία της ορίμανσης των μελετών και επίσης το Φράγκο των Δαθλών που πρέπει να προετοιμαστούμε μαζί με τον ΟΑΔ ούτως ώστε να είμαστε πανέτοιμοι μόλις ανοίξει η προγραμματική περίοδος για να μπορούμε να εντάξουμε αυτά τα έργα, να μπορούμε να βρούμε την χρηματοδότηση. Επίσης, μια σειρά έργων που πρέπει να έχουμε τη συνεργασία, αντιπλημμυρικά που πρέπει να δούμε για όλους τους ποταμούς και τα ρέματα του Δήμου Ηρακλείου που υπάρχουν. Πρέπει όμως να έχουμε και τις αντίστοιχες χρηματοδοτήσεις από το αρμόδιο Υπουργείο. Δεν γίνεται να δίνεται μια αρμοδιότητα στην Περιφέρεια ή στον Δήμο και να μην δίνονται οι χρηματοδοτήσεις. Αυτό είναι ένα πάρα πολύ σοβαρό θέμα, το οποίο το αναδεικνύουμε και μέσα στο μήνα, μέσα με κοινή επιστολή όλοι οι περιφερειάρχες και προς τον Πρωθυπουργό και στους αρμόδιους υπουργούς, δεν μπορούν να δίνονται οι αρμοδιότητες χωρίς ένα ευρώ. Αυτό πρέπει να σταματήσει, γιατί την ευθύνη δεν θα την έχουμε εμείς. Η ευθύνη θα είναι κεντρικά. Είχαμε μία συνεργασία με τον Περιφερειάρχη Κρήτης, τον Σταύρο Αρναουτάκη, τον οποίο ενημέρωσα για την πορεία της υποστήριξης της προσφυγής που έχουμε καταθέσει ως Δήμος Ηρακλείου για το ζήτημα των έργων που πρόκειται να γίνουν στον Βόρειο Οδικό Άξονα, μια και πλέον μπαίνουμε στην τροχιά υποστήριξης αυτής της προσφυγής που, όπως γνωρίζετε, είναι προσδιορισμένη να εκδικαστεί στα τέλη του μήνα, του Νοέμβρη δηλαδή. Και επίσης συζητήσαμε και μία σειρά άλλων θεμάτων που σχετίζονται με τη συνεργασία μας, δίνοντας έμφαση σε θέματα πολιτικής προστασίας και σε ό,τι αφορά τα τρέχοντα, δηλαδή έργα τα οποία βρίσκονται σε εξέλιξη, όπου συμφωνήσαμε να ενισχύσουμε και να συστηματοποιήσουμε τη συνεργασία της Περιφέρειας με τον Δήμο Ηρακλείου, έτσι ώστε να παρακολουθούνται καλύτερα και να είμαστε βέβαιοι ότι βαδίζουμε σε όσο είναι δυνατόν ασφαλές έδαφος. Διαπιστώσαμε βεβαίως ότι η έλλειψη χρηματοδότηση τέτοιων έργων προς την Περιφέρεια Κρήτης δημιουργεί πάρα πολύ σοβαρό ζήτημα και βεβαίως ο Δήμος Ηρακλείου αυτονόητα είναι αλληλέγγυος προς την Περιφέρεια Κρήτης σε ό,τι αφορά το ζήτημα αυτό. Και επίσης συζητήσαμε και άλλα θέματα τα οποία σχετίζονται ή, αν θέλετε, καταλήγουν στην πολιτική προστασία. Θα μπορούσε να πει κανείς ότι κατά μία άλλη έννοια ξεκινάνε από την αντιπλημμυρική, από την πολιτική προστασία, την αντιπλημμυρική ειδικότερα. Η έμφαση πλέον περνάει, όπως αλλάζουμε εποχή, στην αντιπλημμυρική προστασία από την αντιπυρική στην οποία βρισκόμασταν μέχρι τώρα. Τέτοια έργα είναι, για παράδειγμα, η οριοθέτηση του ξηροπόταμου που συναρτάται με το φράγμα των Δαφνών. Αυτό είναι ένα πολύπαθο έργο, το οποίο βρέθηκε για αρκετά χρόνια σε στασιμότητα, αλλά του οποίου την σκοπιμότητα την εκτιμούμε από κοινού, Περιφέρεια Κρήτης και Δήμος, ως πολύ υψηλή, έτσι ώστε ως ένα έργο που είναι κατεξοχήν αντιπλημμυρικό να επιτρέψει και μια εύλογη οριοθέτηση του ξηροπόταμου. Αντιλαμβάνεστε ότι το ζήτημα αυτό έχει άμεση απήχηση και στα σχέδια πόλης τα οποία εκκρεμούν. Υπάρχει λοιπόν μια ολόκληρη αλυσίδα η οποία ξεκινάει από την αντιπλημμυρική προστασία, πηγαίνει στην οριοθέτηση των ρεμάτων και από εκεί πηγαίνει και στην δυνατότητα να εκπονηθούν επιτέλους σχέδια πόλης που αφορούν ολόκληρο το δυτικό τμήμα του Ηρακλείου και τα οποία παραμένουν σε εκκρεμότητα για δεκαετίες. Αυτά είναι ζητήματα τα οποία επιτέλους πρέπει να αντιμετωπίσουμε με ένα συστηματικό τρόπο από την πλευρά του Δήμου Ηρακλείου, να τα συντονιστούμε με την Περιφέρεια Κρήτης
διαπιστώνοντας ότι η συνεργασία μας είναι εξαιρετική, να έχουμε ένα αποτέλεσμα το οποίο σε κάποιες περιπτώσεις δεν θα έρθει αύριο, αλλά είναι αναγκαίο κανείς να σχεδιάζει και μακροπρόθεσμα. Ίσως αν αυτό είχε συμβεί σε περασμένες δεκαετίες, σήμερα θα μιλούσαμε σε μια διαφορετική βάση.